χθες είδα μια κυρία η οποία είχαν βγάλει το σκυλί τους έξω με το σύζυγό της. Mm-hmm. Μεγάλοι άνθρωποι, με το καπελάκι τους, περιποιημένοι, φτιαγμένοι. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, εικόνες ας πούμε που σε πηγαίνουν κάπου αλλού. Κάπου... Δεν τις βλέπεις εύκολα αυτές τις εικόνες. Καλά, στην Αθήνα δεν υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τόσα εκατομμύρια κόσμος και να μην είναι περιποιημένος, θα μου πεις χάνεσαι μέσα στην πολυκοσμία, δεν θα τον δεις τον άλλο. Σαφώς κάποιες κυρίες στην εκκλησία ίσως, αλλά γενικά στον δρόμο. Μόνο στον εκκλησιασμό. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ειλικρινά αυτές τις εικόνες εγώ τις βλέπω μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πολύ περιποιημένο κόσμο, πολύ φτιαγμένο κόσμο. Όχι εξεζητημένα φτιαγμένο όμως, καλόγουστα φτιαγμένο. Μ' αρέσει. Γι' αυτό και η ηρωίδα σου καταλήγει να φτάνει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, γιατί αν κρίνει κανείς και από το εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο το έχω εδώ μισό λεπτό. Ναι. Και είναι και παραπεί. Είναι κακοποιημένο το εξώφυλλο το δικό μου, γιατί σκίστηκε και βάλαμε και σελοτέιπ. Βλέπεις έτσι, απόδειξε ότι διαβάστηκε το βιβλίο. Δεν πήγε στο βρόντο. Θα σου στείλουμε καλύτερο. Όχι, μα εγώ το έκανα έτσι. Άνοιξε, δεν άνοιξε και έκλεισε, άνοιξε, διαβάστηκε. Για να διαβαστεί έπρεπε να κουβαληθεί πολύ. Λοιπόν, το έχω στο χέρι μου. Μπορεί να φαίνεται πολυσέλιδο, αλλά διαβάζεται ρηπή οφθαλμού από τις πρώτες, από την πρώτη περιγραφή της πρώτης παραγράφου. Ήταν τόσο γλαφυρά όλα όσα διηγούνταν η Άννα μέσα στο βιβλίο της, που πραγματικά ήθελα να δω πού το πάει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις αυτό το πράγμα και κρατάς σε μόνιμη ένταση τον αναγνώστη. Επειδή γράφω ανθρωποκεντρικές ιστορίες, το ξέρεις εσύ εξάλλου, είσαι παλιά αναγνώστρια και φίλη. Πια καταλαβαίνεις, ξέρεις τον τρόπο που σκέφτομαι και γράφω, αλλά κάθε βιβλίο, ακόμα και για μένα, αποτελεί μια έκπληξη. Δηλαδή, αν με ρώταγες πέρσι για αυτό το βιβλίο, δεν θα ήξερα να σου πω, ενώ είχα την ιστορία στο μυαλό μου. Φαντάσου. Όταν ξεκινάω να το γράφω το βιβλίο, διαμορφώνεται η πορεία του και πώς θα πάει και πού θα με πάει κιόλα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο ξεκίνησε λίγο στραβά. Mm-hmm. Ξεκίνησε, να σας πω πρώτα πώς ξεκινάει τώρα. Για να σας πω πώς ξεκίνησε τότε. Δεν υπάρχει ένας πάντα, ένας μπούσουλας, μια σκαλέτα. Όχι, δεν υπάρχει. Σε μένα τουλάχιστον δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ας πούμε ιστορία στο μυαλό μου ότι θα περιγράψω αυτό το πράγμα και θα του δώσω αυτές τις διαστάσεις. Θα το πάω από εδώ, εκεί. Αυτό το ξέρω. Δηλαδή από την αρχή που ξεκινάω να γράφω, ξέρω την ιστορία. Δεν ξέρω τα ενδιάμεσα της ιστορίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει με το βομβαρδισμό του Πειραιά το 1944 από τους συμμάχους. Πράγμα πρωτοφανές παγκοσμίως. Αυτό δεν υπάρχει σύμμαχοι να βομβαρδίσουν συμμαχική πόλη που ισοπεδώθηκε ο Πειραιάς. Είχα φανταστεί λοιπόν ένα παιδί, έτσι ξεκίνησε η πρώτη σκέψη, ένα παιδί να περπατάει μέσα στα ερείπια αυτής της βομβαρδισμένης πόλης. Επειδή εγώ ζούσα στον Πειραιά για 15 περίπου χρόνια και ξέρω και την κάθε πέτρα του, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να γράψω κάτι το οποίο είχε σφραγίσει και τη μοίρα των ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, και τώρα, να πας Πειραιά, πεις βομβαρδισμό Πειραιά, θα δεις νέους γέρους και θα σου απαντήσουν όλοι. Τους είχε επηρεάσει αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν λίγο πλατιάζοντας, γράφοντας για τον πόλεμο. Και μετά είπα, όπα, ιστορία μου φτιάχνεις, ας πούμε. Είχα φτάσει βέβαια στην 120 σελίδα. Στην 120 σελίδα, ναι, δύσκολο να το μαζέψεις. Τα έκανα delete. Έκανες. Βεβαίως. Και είπα την ιστορία θα την πεις αλλιώς. Έτσι λοιπόν ξεκινάει με το κοριτσάκι το οποίο περπατάει μέσα στην πόλη τη βομβαρδισμένη, που κάνει κύκλους γύρω από ένα σπίτι το οποίο έχει ισοπεδωθεί, έχει χάσει όλη την οικογένεια, έχει χάσει τα πάντα και τη μνήμη της. Και από εκεί ξεκινάει στην ουσία το βιβλίο, όπου αυτό το παιδί ζει τη ζωή που κάποιοι άλλοι επέλεξαν για αυτό το κοριτσάκι να ζήσει. Παρακολουθώντας λοιπόν τη Σμαράγδα, η οποία δεν θυμάται το όνομά της και μετανομάζεται Σενάντια, ακολουθούμε και τις εποχές που αλλάζουν. Τη δεκαετία του 40, που γίνεται δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο τοποθετώ την ηρωίδα μου. Πάντα με φόντο τον Πειραιά στην αρχή. Ναι, στην αρχή τον Πειραιά, τα προσφυγικά και τα προσφυγικά εννοώ μετά με την κατάσταση των προσφύγων, mm-hmm, που ήταν Δραπετσόνα, Νίκαια, Κορυδαλός, Κοκκινιά, από εκείνη τη μεριά. Από την άλλη μεριά είναι ο άλλος Πειραιάς, είναι η Τρούμπα. Και η πιο βραδινή ζωή που οι περισσότεροι την έχουμε γνωρίσει μέσα από τα κόκκινα φανάρια και τη Λόλα. Και μέσα από τις ελληνικές ταινίες. Αυτό, ναι. Ή από τη διακομόδηση της ιστορίας ή και μέσα από τα τραγούδια. Μέσα από τραγούδια τα οποία είναι πάρα πολύ μελό. Η εποχή αυτή, επειδή το έψαξα πολύ το θέμα
Ήταν πάρα πολύ σκληρή εποχή. Δεν είχε καμία σχέση με την ωρεοποίηση που έχουμε δει στο ελληνικό σινεμά, που κρατήσανε, ηθογραφήσανε μάλλον, έτσι δώσανε μια ευαισθησία σε κάποιες γυναίκες και στους νταΐδες της εποχής και λοιπά. Και το θέμα έμεινε επιφανειακά εκεί. Κομμένη η ευαισθησία, ναι. Τίποτα έτσι. Όχι, ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα. Εγώ δηλαδή ανατρίχιασα, δεν μπορούσα να φανταστώ, γιατί μπήκα πολύ βαθιά. Διάβασα πάρα πολλά βιβλία. Το βιβλίο είχε ένα χρόνο έρευνα περίπου. Τρεις μήνες στη βιβλιοθήκη Αθηνών καθημερινά. Βιβλία του Χατζημανολάκη, του Χριστάκη, του Γιώργου του Ιωάννου εδώ για τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήρθα στη Θεσσαλονίκη μετά. Βιβλία του Πετρόπουλου για το ρεμπέτικο, διότι η άλλη περιοχή που περιγράφω είναι τα ρεμπέτικα στέκια και τα καπηλιά, τα ρεμπετομάγαζα του Πειραιά, τα οποία ήταν οι τεκέδες όπως τους λέγανε, δηλαδή είναι καθόλου τεκέδες, εκεί άκουγες φωνές, άκουγες μουσική, άκουγες ωραία πράγματα, τα οποία επειδή θέλανε να αστικοποιηθεί λίγο, τα βάλαν και... Τα απαγορεύσανε, βάλανε διάφορα, τους βάλανε όλους ότι πέρανε χασίσια και δεν ήταν ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Όχι ότι δεν γινότανε, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η έκταση που περιγράφονται, όχι. Πάνω, που θέλανε να τα παρουσιάσουν. Και το τέταρτο στοιχείο του Πειραιά είναι το λιμάνι. Το λιμάνι το οποίο παίζει ένα μεγάλο ρόλο, διότι από το λιμάνι έβλεπε στο Ελληνί, στο Πατρί, στο Αυστραλί, στο δεν ξέρω πόσα καράβια, τα οποία μεταφέρανε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και τους πηγαίνανε, ας πούμε, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, μια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα. Μας μετέφερες νοερά πάντως, ναι. Και την εικόνα της εποχής εκείνης και μετέπειτα. Και ακόμα και τώρα μπορούμε να φανταστούμε λίγο Πειραιά. Ναι, είναι πραγματικά, προσπάθησα και πιστεύω ότι το κατάφερε σε ένα μεγάλο σημείο να τον ζωγραφίσω τον Πειραιά εκείνης της εποχής. Η ηρωίδα μου μεγαλώνει, γίνεται 20 χρονών και για τους δικούς της λόγους που δεν θα τους αναφέρομαι, γιατί είναι η ιστορία του βιβλίου, πρέπει να την παρακολουθήσει ο αναγνώστης, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εδώ οι σχέσεις είναι λίγο πιο, όχι λίγο, είναι πολύ πιο ανθρώπινες, είναι πιο ζεστές, ο κόσμος είναι πιο απλός, ακόμα και οι μυρωδιές της πόλης, η σούπα που τις προσφέρουν χωρίς να τις ζητήσουν χρήματα, η δουλειά που τις προσφέρουν χωρίς να τη ρωτήσουν τι έκανε πριν. Όλα αυτά ιχνογραφούν μια Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 50 και του 60, ανθρώπων που έχουν ανθρωπιά, που έχουν μεράκι, που είναι φτωχοί μεν, που όμως αφουγκράζονται ο ένας τον άλλο. Υπάρχει γειτονιά, υπάρχει πιο ζεστασιά. Αυτό πέρα από την Τρούμπα και από τις προσφυγικές συνοικίες του Πειραιά, δεν υπήρχε στον Πειραιά? Ο Πειραιάς, είπα, ποια ήταν τα γνωρίσματά του τότε. Ο αστικός Πειραιάς πάντοτε υπήρχε. Mm-hmm. Περιθωριοποιημένος εκείνα τα χρόνια όμως. Ήτανε πιο γνωστός για την κακόφημη περιοχή του. Δηλαδή, πού να κάνεις βόλτα, μόνο στο δημοτικό θέατρο, αλλά θα έκανε, οι οικογένειες θα παίρνουν τα παιδιά τους να πάνε, να φάνε το παγωτό στο ζαχαροπλαστείο εκεί και θα γυρνάγανε στο σπίτι. Κατάλαβα. Το λιμάνι ήταν λιμάνι, η Τρούμπα ήταν Τρούμπα, τα ρεμπετομάγαζα ήταν ρεμπετομάγαζα. Δεν είχε πολλές περιοχές. Όχι. Δηλαδή. Ενώ εδώ η Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πιο απλά. Απλώνεται μέχρι την Καλαμαριά, τη βάζουν η ηρωίδα μου να τον κάνει όλο το δρόμο μέχρι την Καλαμαριά με τα πόδια κουβαλώντας ένα μπόγο, ας πούμε, και ψάχνοντας την ταβέρνα του στράτου. Περιγράφω την Καλαμαριά από αναγνώσεις που έκανα, πώς ήταν τότε, που υπήρχαν διάφορα κρασοπουλιά, ας πούμε, εκεί και χαμηλά σπιτάκια, έτσι ήρεμα, απλωμένα κλπ. Πιστεύω ότι το 1/3 του βιβλίου είναι γραμμένο στη Θεσσαλονίκη. Παίζει καταλυτικό ρόλο η Θεσσαλονίκη και δεν θα μπορούσα να την αφήσω από αυτό το βιβλίο απ' έξω τη Θεσσαλονίκη. Ταιριάζει με την ηρωίδα μου. Εδώ βρίσκει την ησυχία της με κάποιο τρόπο. Ναι. Εδώ ανακουφίζεται από τα προβλήματα που την κυνηγάνε. Μην πεις άλλα. Όχι, και βρίσκει και τη λύση. Δηλαδή το επόμενο βήμα της πια την εκτινάζει στα ύψη, το οποίο γίνεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει και σουξέ μέσα η ιστορία. Εκτός από το βιβλίο που είναι από μόνο του σουξέ, έχει και σουξέ ειδικά μέσα.